Εγώ σπίτι μου κάνω βόλτες να πάω, όπως και οι συνάδελφοί μου. Γιατί θα έσαι αντιπιστευτικό. Κάνουνε βόλτες πριν μπουν στο σπίτι. Γιατί κόβουν βόλτες πριν μπουν στο σπίτι, κυρία μου. Κύριε Πρετεντέρη μου, γιατί. Γιατί αυτοί που είναι μέσα έχουν και φίλους έξω. Και ο σοφρονιστικός υπάλληλος δεν είναι δημοσιογράφος να το φυλάνε 14 με κρατικά λεφτά. Καταλάβαμε, κύριε Πρετεντέρη μου, τώρα. Και πρέπει να πάρει μόνος του τα μέτρα πώς θα ζήσει. Διότι εγώ σου λέω, βρίσκεται και ένας ηθικός. Ομιγέννητο. Σπάδια στο πόδο του, ρε παιδί μου. Άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να βρεις και έναν άλλο ηθικό. Να τον εμπιστευτείς. Σε ποιον θα πάει αυτός να βρει το δίκιο του? Στον διευθυντή των φυλακών? Στον εισαγγελέα? Δεν θα διαρρεύσει τη τελευταία κατάθεσή του και θα μάθουν τι είπε? Και θα τον φάει το μαύρο το σκοτάδι? Δεν υπάρχει κανένας που να εμπιστεύεται ο Έλληνας σήμερα. Είναι μόνος του στο σπίτι, είναι μόνος του στη χώρα, είναι μόνος του στη ζωή. Θα αφαιρεθεί η ζωή μας. Να αφαιρεθεί η ζωή μας για ποιους? Αυτό είναι το ερώτημα. Για τους ανεύθυνους. Για ποιους? Που διοικούν. Για ποιους? Διότι, κυρία μου, απλά πράγματα δεν συζητά, μας τρελαίνουν. Η απόδραση είναι πλημέλημα. Είναι φυσιολογικό, λοιπόν, ένας που μπήκε φυλακή, ο Παλαιοκώστας, με ισόβια και θέλει να αποδράσει, όταν πάει να αποδράσει, να το σκοτώσεις? Δεν είναι θανατική η ποινή που το επιβλήθηκε? Πώς, λοιπόν, ο φρουρός θα επιβάλλει θανατική ποινή στον κρατούμενο? Άλλη ποινή από αυτή που επέβαλε το δικαστήριο. Αν το φύγει, του έφυγε. Σκοπός είναι να μην φτάσει και να το φύγει. Πρέπει να το ξαναπιάσει, αλλά και να το σκοτώσει. Ο κάθε κρατούμενος έχει δικαιώματα, κυρία μου. Και η δουλειά των φυλάκων είναι να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν τα πάσα αποδράσεις. Και βεβαίως πυροβολούσαν και φροντίζανε να μην πυροβολήσουν. Ασφαλώς δεν πρέπει να σκοτώναν κανέναν. Εννοείται. Εδώ βλέπεις ότι ο Παλαιοκώστας, το γεγονός ότι δεν έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, τον έχει κάνει συμπαθή σε όλη την κοινωνία. Διότι αν αύριο σκοτώσει κάποιον ομιγέννητο, όλη αυτή η συμπάθεια θα αλλάξει αμέσως. Θα τον κρύβω τώρα τον άνθρωπο. Για πες τι λες, άνθρωπέ μου. Να φανταστώ ότι θα τον βοηθάγατε, θα τον βλέπατε. Εγώ άμα νιώθω την κρυβά, για να μην το μέσω σπίτι του Μίχα. Το έχει με. Μου δίνει όλα τα χωριά. Άκου ερώτηση που του κάνω τον μπαμπά του Παλαιοκώστα, δημοσιογράφο. Άκου τι το ρώτησε ο δημοσιογράφο. Άκου τι το ρώτησε. Δώσε, δώσε. Με τα 5 χρονών και να πουλά λαχεία. Και να είσαι ο πατέρα των αδερφών Παλαιοκώστα, α πούμε. Να πουλά λαχεία και να είσαι ο πατέρα των αδερφών Παλαιοκώστα. Έπρεπε να έχει πάρει τα κλεμμένα κι αυτό. Όπω το σκετό που κλέψαν το δημόσιο. Δεν σου έχει πιάσει ποτέ κανένα. Να χτίσει κι αυτό με τα κλεμμένα τι βιλάρε του. Επιτρέπεται. Εσύ. Το ρώτησαν τον έρμο. Έξυπνο παιδί του λένε του παπά του Παλαιοκώστα είναι, λέει ο γιος. Έξυπνο λέει, αλλά πιάστηκε. Τι να πει ο έρμος. Και άκου που φτάσαν οι άλλοι. Πάρα πολύ καλά παιδιά και είναι, κατά τη γνώμη μου είναι. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για κάποιον καλό λόγο, τρόπο. Ορίστε, λοιπόν, φαντάσου τη γνώμη έχει ο κόσμος για αυτούς που κυβερνάνε. Που παρακαλάει να μπει ο Παλαιοκώστας να κυβερνήσει. Να τον πάρουν κάπου, στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε που έχει φτάσει η ξεφτύλα σας? Το καταλαβαίνετε? Είναι ένας άνθρωπος σε ένα χωριό που έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι, με τα χέρια, στα χώματα μέσα έχει φυτέψει και λέει να τον κάνετε κάτι. Θα πάρουν καινούργια μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση, ασφαλώς. Θα βγει ο Αντώνος, έχει να ανακοινώσει μέτρα, θα βγει. Θα βάλουν ονοματεπώνυμο στα καρτοκινητά. Δεν θα βρει δηλαδή τρόπο ο Παλαιοκώστας να βρει καρτοκινητό. Το θέμα στις φυλακές είναι να κάνουν έλεγχο αν έχουν κινητά. Κάνουν έλεγχο? Δεν κάνουν. Μπορείς να λαδώσεις το φρουρό και να του πεις δώσε το καρτοκινητό, σε πάρω τηλέφωνο, να συνεννοηθώ και στο ξαναδίνω. Σιγά τη δυσκολία. Κάτι ξυπνάδεις. Και γενικώ τα καρτοκινητά, κύριε, βοηθούν. Πες το δεκαμπουράκι με τα λεφτά. Τα καρτοκινητά. Είναι και ένα τρόπο να διατηρηθεί η οικογενειακή γαλήνη. Ακριβώς. Γιατί? Δεν ξέρω να το πιάνουμε. Γιατί σου ζεκάρει γυναίκα το κινητό, δεν βρίσκει τίποτα. Γιατί την κόμμα την έχει στο καρτοκινητό. Διότι άλλα έχουμε μία σχέση κινητή και μία καρτοκινητή, έτσι. Να έξω. Τι, μαρτυράω πολλά, ε. Μου τα πει κάποιο τώρα, μου λέει, μην μου τα λε. Μου λέει, με καρφώνει τη γυναίκα, μου λέει. Με έχει καταρακώσει, με έχει πιάσει όλα, μου λέει. Σταμάτα, μου λέει. Και φτάσαμε τελικώ για την απόδοση του Παλαιοκώστα, φταίει ο πιλότο. Εκεί φτάσαμε. Γιατί δεν έκανε, λέω, ο πιλότο έλεγχο στην τσάντα. Έχει λυκοδρόμια η χώρα αυτή.
Και σου λέω, εγώ φτάνει ο πιλότος και λέει, ανοίξτε τη τσάντα. Και βρίσκει μέσα τρεις κρεμμοβίδες. Και λέει, δεν σου πάρω μαζί μου, έχετε κρεμμοβίδες. Παρακαλώ, ελάτε χωρίς κρεμμοβίδες μια άλλη φορά. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι τον πειράζει να την βγάλει τη χειροβοβίδα απ' έξω, τι μέσα. Αφού είναι τρεις και είναι ένας μόνος του. Είναι πιλότος. Η δουλειά του να πητάει. Δεν ξέρω τι τρομοκρατική να πιάσει, να παλεύει, κοβάς τη βόμβα, κάτω φύγε, ας το διάλο. Δεν σε βάζω μέσα. Ό,τι χαζομάρο κάθε δημοσιογράφος παπάρα τι λέει. Βγήκε ο πρετεντέρης, είναι ένοχος. Να μπουν μέσα. Από πού. Ήξερε αυτό στην πτήση θα γίνει ένας άνθρωπος κάθε εκεί πέρα και του λέει φύγε τώρα να πάρεις. Συνένοχος. Πώς βρέθηκε συνένοχος. Ασφαλώς και θα ξαναγίνει, κυρία μου. Εκτός αν υπάρξουν ελικοδρόμοι σε όλη την Ελλάδα και ο καθένας που πετάει περνάει από έλεγχο. Αλλά πρέπει να στέλνουν και αστυνομικούς να ελέγχουν. Φτιάξτε ελικοδρόμια. Στέλνετε αστυνομικούς να ελέγχουν. Ποιος δεν ξέρει, κυρία μου, τι γίνεται μέσα στις φυλακές, ήθελα να ξέρω. Ποιος το χρήμα αγοράζει τα πάντα. Στη φυλακή, ειδικά, αγοράζει τα πάντα. Μέχρι την ελευθερία. Δηλαδή, επειδή μας φαίνεται πολύ παράξενο αυτό, τι άλλο αγοράζει, υπάρχει τιμοκατάλογος. Τιμοκατάλογος, ναι, στα ναρκωτικά ειδικά. Βλέπετε ένα καπάκι από το πικ το στυλό, έχει 100 ευρώ. Που έξω κάνει 5 ευρώ. Πρέζα. Η κόκα δεν το συζητάμε, είναι πανάκριβη. Την οποία μου. Όλα αυτά τα φέρνουν οι ίδιοι σοφρονιστικοί πάλι. Ποιος τη φέρνει, μωρέ, και εσύ. Πέφτει η κόκα από τον αέρα μόνη της. Κάπως μπαίνει, δεν μπαίνει με τα πόδια. Ναρκωτικό με πόδια δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αχ, λέει, ήρθε η ηρωίνη με τα πόδια, ήρθε, συγγνώμη, κάτσε να ξεκουραστείς λίγο. Πράγματα είναι αυτά. Κυρία μου, οι φυλακές δεν είναι αποθήκες για να πετάμε ό,τι δεν μας κάνει σε άνθρωπο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι μέσα για χρήση ναρκωτικών. Τι κάνουν μέσα εκεί, αγοράζουν ακριβώς τα ναρκωτικά τους ακριβότερα. Δηλαδή τον χώνεις μέσα για να τα πληρώνει ακριβότερα. Αυτός είναι ο ρόλος πολιτείας. Αυτό είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Έγκλημα είναι η άδικη πράξη που στρέφεται κατά του άλλου, όχι κατά του ίδιου μας του εαυτού. Τον άνθρωπο αυτό πρέπει να βρει τρόπο να τον περιθάλψεις. Και πώς θα δεχτείς τη δικιά σου ποινή, αυτός που είναι μέσα, όταν βλέπεις αυτή την ατιμωρησία, όλη αυτή τη συνεννόηση στα μάτια όλων, στην τηλεόραση, όλο αυτό το κουκούλωμα.